Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Αλκμίνη και θα σας δείξω πώς να αναπαλαιώσετε έναν ξύλινο καθρέφτη με χρώμα κυμολίας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βήμα 1. Καθαρίζουμε το καθρέφτη. Παίρνουμε ένα βαμβακερό κομμάτι ύφασμα και ένα ελαφρύ καθαριστικό που δεν θα βλάψει το ξύλο μας. Στην περίπτωσή μου χρησιμοποίησα πανάκια από μικροίνες και άζαξ για τα τζάμια. Βεβαιώθηκα πως δεν υπήρχαν ίχνη βρωμιάς ή σκόνης ώστε να συνεχίσω με την πογιά. Πήρα λίγο tape και το τοποθέτησα εκεί πέρα που ενώνεται το ξύλο με τον καθρέφτη, ώστε όταν βάφω το ξύλο να μην δημιουργώ βρωμιά στο καθρέφτη. Βήμα 2. Χρησιμοποίησα χρώμα κυμολίας με την επωνυμία Mondo Bello, που είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό που με ενθουσίασε περισσότερο είναι πως οι αποχρώσεις είχαν ονόματα από νησιά. Χρησιμοποίησα λοιπόν την απόχρωση στις πέτσες που έμοιαζε με medium εκρού προς γκρι. Την άπλωσα με μια επίπεδη βούρτσα. Το χρώμα τελικά βγήκε πιο ανοιχτό από ό,τι περίμενα, σχεδόν ανοιχτό εκρού. Η εφαρμογή γίνεται χωρίς γυαλόχαρτο, με το χρώμα να απλώνεται απευθείας στο ξύλο. Επίσης είναι άοσμο. Παίρνει μισή ώρα να στεγνώσει την αφή. Βήμα 3. Αφού το άφησα για 6 ώρες, ξεκίνησα τη δεύτερη στρώση. Στο βίντεο το χρώμα φαίνεται άσπρο και κουνιέται σε άγλια κατάσταση, οπότε θα σας πω απλά ότι το άφησα όλο το βράδυ να στεγνώσει τελώς και θα σας δείξω το επόμενο βήμα. Βήμα 4. Το τελικό στάδιο είναι το κερί. Πρέπει να προμηθευτείτε ένα καθαρό κερί και να έχετε ένα απαλό βαμβακερό πανί και ένα ακόμη για το καθάρισμα. Προμηθεύτηκα το κερί της Mondo Bello. Βουτάτε το πανί σας στο κερί, χωρίς όμως να βγάλετε πολύ προϊόν, τόσο ώστε να το λερώσετε με το κερί. Τρίβετε απαλά το ξύλο, προσέχοντας να μην βγει το χρώμα. Εγώ ήθελα ένα μοντέρνο look στο καθρέφτη, οπότε δεν ήθελα το χρώμα να τριφτεί. Εάν θέλετε να πετύχετε ένα shabby chic στυλ, τότε πριν το κερί, τρίβετε ελαφρά την επιφάνεια του ξύλου σας με ένα γυαλόχαρτο, μέχρι να πετύχετε το look που σας αρέσει. Συνεχίζοντας το δικό μας βίντεο, πλώνουμε το κερί με το πανί τρίβοντας πολύ απαλά, κάνουμε μικρές επιφάνειες τη φορά. Μόλις το κάνουμε αυτό, παίρνουμε ένα καθαρό πανί και σκουπίζουμε το έξτρα προϊόν που μπορεί να έχει μείνει στην επιφάνεια. Αυτό το βήμα δεν το παραβλέπουμε, καθώς όταν στεγνώσει το προϊόν μπορεί να εμφανίζει άσπρους λεκέδες που είναι δύσκολο να τους βγάλουμε στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, εάν σας βγούνε, μπορείτε να τους στρίψετε με ένα γυαλόχαρτο μέχρι να βγάλετε το κερί. Βήμα 5. Περιμένουμε να περάσουν 30 λεπτά για να απορροφηθεί το κερί και τότε απλώνουμε τη δεύτερη στρώση με τον ίδιο τρόπο. Ο καθρέφτης είναι έτοιμος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη τεχνική για να αναπαλαιώσετε όλα τα έπιπλα από ξύλο. Τα προϊόντα σας τα έχω σε link κάτω στην περιγραφή. Κάντε like και subscribe για περισσότερα βίντεο. Τα ξαναλέμε στο επόμενο.